Στη Λεμεσό η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου ξεκίνησε στις 12 παρατέταρτο από τα φώτα τροχιάς του Αριέλ και κατέληξε στα φώτα της Νάφης. Συμμετείχαν μαθητές από όλα τα σχολεία της πόλης, παλαιοί πολεμιστές, πρόσκοποι και τμήματα της Εθνικής Φρουράς. Νωρίτερα στις 10 το πρωί τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία στην Εκκλησία Αγίας Νάπας. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντο στην πλατεία Ηρώων. Η κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Είναι το μήνυμα του θάρρους ότι οι παρούσες δύσκολες συνθήκες που περνάει η Κύπρος μας για ακόμα μια φορά, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι μικρή και φιλιρινική, θα μπορέσουμε να τις υπερβούμε και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, κυρίως όσον αφορά την απόλαυση των δικαιωμάτων μας όπως αυτά καθορίζονται από το Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας και το Διεθνή Νόμο, αλλά και γενικότερα για την απελευθέρωση όλων των σκλαβωμένων εδαφών της πατρίδας μας. Παρελάσεις και δοξολογίες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Πάφο και Λάρνακα.